Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε Παιδείας του Δήμου Βέρειας, κύριε Πρόσωπε του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαθηματικής Εταιρείας, καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί μαθητές, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Πριν λίγο καιρό τελείωσαν οι μαθηματικοί διαγωνισμοί αυτής της σχολικής χρονιάς για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Είναι λοιπόν η στιγμή να βραβεύσουμε τους κόπους και τις επιτυχίες των παιδιών που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς Χαρίς και Ευκλήδης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, όπως και τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς Υπατία και Καραθοδορή, τους οποίους διοργανώνει το παράρτημα Ρημανδίας. Στη σημερινή εκδήλωση βραβεύουμε και μαθητές του νομού Πέλλας, οι οποίοι διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς Υπατία και Καραθοδορή, μια και εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχο παράρτημα. Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας εκφράζει την ικανοποίησή της για το πλήθος των μαθητών του νομού που συμμετέχουν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Θεωρούμε ότι στην Ημαθία έχει δημιουργηθεί μια παράδοση η οποία συνεχίζεται και ότι οι μαθηματικοί διαγωνισμοί έχουν καταξιωθεί. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι οι μαθηματικοί διαγωνισμοί τους οποίους διοργανώνει το παράρτημα έγιναν για 7η συνεχή χρονιά και συμμετέχουν σε αυτούς μαθητές και άλλων νομών. Φέτος, στις δύο φάσεις του διαγωνισμού, πήραν μέρος μαθητές από τον Εύρο, την Κοζάνη, την Πέλα, την Πιερία και τη Φλόρινα. Η σημασία και η επιτυχία των τοπικών διαγωνισμών έχει αναγνωριστεί πανελλήνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλα παραρτήματα της μαθηματικής εταιρείας που διοργανώνουν τέτοιους διαγωνισμούς. Μεταξύ των διακριθέντων, στη φετινή Υπατία περιλαμβάνεται για μια ακόμη χρονιά και μαθητής της 6ης Δημοτικού. Είναι ο Αλέξιος Αμβρασιάδης, ο οποίος παρακολούθησε το 8ο μαθηματικό καλοκαιρινό σχολείο και θέλησε να διαγωνιστεί με μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Φέτος, για μια ακόμη χρονιά, είχαμε τη χαρά να υπάρχει μαθήτρια από τον τόπο μας, η οποία διακρίθηκε στο διαγωνισμό Αρχιμίδης, που αποτελεί την Εθνική Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Είναι η Γιώτη Φερατζά, μαθήτρια της 3ης Λυκείου από τη Βέρεια, η οποία σε λίγες μέρες θα συνεχίσει όπως και πέρυσι στη Μεσογειάδα και στα προκριματικά για την τελική επιλογή της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας και στους επίσημους διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς. Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους. Ταυτόχρονα τους γονείς τους που συμβάλλουν με το έργο και τη στάση τους σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Η Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί τα μέλη τα οποία εργάστηκαν εθελοντικά σε διάφορους τομείς και συνέβαλαν στο να παραχθεί ένα πολύπλευρο έργο. Έτσι καταφέραμε να διοργανώσουμε με επιτυχία φέτος το Πανελλήνιο Συνέδριο της Μαθηματικής Παιδείας, καθώς και την παράπλευρη έκθεση αρχαίας τεχνολογίας που λειτουργήσε δίπλα στον χώρο τεχνών. Επίσης, οι συνάδελφοι πραγματοποίησαν μαθήματα προετοιμασίας των παιδιών για τους 4 ως τώρα μαθηματικούς διαγωνισμούς στη Βέρεια, την Άουσα και την Αλεξάνδρεια και εργάστηκαν ως επιτηρητές στους διαγωνισμούς είτε βαθμολόγησαν γραπτά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που συμπαραστέκονται στο έργο μας. Πολύ πλευρή υπήρξε η στήριξη του Δήμου Βέρειας και της ΚΕΠΑ, την οποία ευχαριστούμε και για τη σημερινή φιλοξενία. Τέλος, ευχαριστούμε δημόσια για τη συμβολή τους την Επιπεριφέρεια Ημαθίας, τους Δήμους Αλεξάνδρειας και Νάουσας, το Επιμελητήριο Ημαθίας, την ΟΕΦΕ και διάφορους ιδιώτες οι οποίοι μας βοήθησαν. Στα άμεσα σχέδιά μας συμπεριλαμβάνονται
διοργάνωσε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημαρχίας για τρίτη χρονιά της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού παιχνίδι και μαθηματικά για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Και τέλος, οργανώνουμε το 9ο μαθηματικό καλοκαιρινό σχολείο. Πιστεύουμε ότι παρά την κρίση θα έχουμε μαθητές και πάλι από όλη την Ελλάδα και καλούμε όλους εσάς τους μαθητές και τις μαθήτριες που αγαπάτε τα μαθηματικά να το παρακολουθήσετε. Πριν καλέσω τον κύριο βουλευτή για χαιρετισμούς, θα ήθελα να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του κ. Γιώργου Καρατάσου, ο οποίος λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, αν και θα το ήθελε. Σας μεταφέρω λοιπόν τα θερμά του συγχαρητήρια προς τα παιδιά και τις ευχές του και καλή πρόοδο στη συνέχεια. Επίσης, ο βουλευτής κ. Απόστολος Βεσσερόπουλος έστειλε ένα μήνυμα γιατί βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Σας το διαβάζω, είναι πολύ μικρό. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή σας εκδήλωση αποτελεί μια ουσιαστική αλλά και συμβολική κίνηση προκειμένου ως παράρτημα η μαθείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας να επιβραβεύσετε τις μαθητές που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς αυτού του σχολικού έτους, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες και τους στόχους των μαθητών και γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά έναν-έναν όλους τους μαθητές για αυτή τους τη διάκριση. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τις οικογένειές σας που στηρίζουν ειδικά και ειδικά αλλά και τους δασκάλους σας. Οι προσπάθειες και οι κόποι, να ξέρετε ότι πάντα ανταμείβονται. Γι' αυτό μην το βάζετε ποτέ κάτω και να προσπαθείτε σε όλη σας τη ζωή για το καλύτερο. Σας εύχομαι με τα όνειρά σας και φρεσκάδα το δυναμισμό της νιώτης και τη δύναμη της γνώσης να δημιουργήσετε ένα καλύτερο αύριο για εσάς και τις επόμενες γενιές. Θέλω να γνωρίζετε ότι στις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες σας θα υπαρμόσω στις παραστάσεις. Παρακαλώ τον κύριο Ουρσουζίλη, τον βουλευτή Δημαρχίας, για ένα χαιρετισμό. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, μια μέρα που επιβραβεύονται οι προσπάθειες νέων ανθρώπων, της ελπίδας αυτού του τόπου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους που μοχθούν, που προσπαθούν, στις οικογένειές τους, που συμμετέχουν και σήμερα, σε αυτή τη μέρα, απολαμβάνουν τους σκόπους αυτών των προσπαθειών. Τα παιδιά αναφίβολα αποτελούν την ελπίδα αυτού του τόπου. Οι εξειδικευμένοι γνώσεις που αποκτούν είναι εκείνη η προοπτική που θα δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα την οποία βιώνει η χώρα. Αν καταφέρουν και μπουν στην παραγωγή ή στη δημόσια διοίκηση με έναν τρόπο αξιοκρατικό, όπως αυτοί οι διαγωνισμοί στους οποίους συμμετέχουν, και μετουσιώσουν τη γνώση σε ωφέλιμη πράξη για την κοινωνία, τότε αυτές οι προσπάθειες αποκτούν νόημα. Εύχομαι να είναι υγιείς, οι οικογένειες να απολαμβάνουν παρόμοιες στιγμές όπως η σημερινή και τα παιδιά επίσης γεμάτα υγεία να συνεχίσουν την προσπάθεια και να μετουσιώσουν αυτή τους τη γνώση σε ωφέλιμη πράξη για την κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτου για να χαιρετισμό. Καλημέρα. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήρια και τις ευχές του Σεσμασμιωτάτου προς τα παιδιά πρώτα που μπόρεσαν και πέτυχαν στους διαγωνισμούς και φυσικά και στις οικογένειές τους μετά,
που βοήθησαν τα παιδιά να πετύχουν και αυτά στους διαγωνισμούς. Μακάρι τα παιδιά αυτά να είναι το παράδειγμα για μας, προκειμένου και εμείς να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα της ζωής με αγώνα και υπομονή. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο της Βέρειας, τον κύριο Μαργαζίδη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην πόλη μας, όσοι είστε από μακριά. Σήμερα, κατ' ουσίαν, εμείς βραβεύουμε την συνισταμένη μιας προσπάθειας. Οι συνιστώσεις, λοιπόν, αυτές της προσπάθειας είναι καταρχήν οι μαθητές, οι οποίοι κάνουν πολύπλευρο αγώνα. Είναι βεβαίως οι γονείς τους, οι οποίοι είναι δίπλα τους σε κάθε στιγμή. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους καθηγητές, οι οποίοι τους παρέχουν τη γνώση, αλλά είναι και παιδαγωγοί τους. Θα πω σε αυτά τα παιδιά ότι σε κάθε περίπτωση η γνώση που λαμβάνουμε θα τους δημιουργήσει την υποδομή. Την υποδομή και τον τρόπο σκέψης για το αύριο. Και πιστέψτε με, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, με την ευχή να συνεχίσουν τις επιτυχίες τους σε αυτόν τον τομέα. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο Βέρειας και πρόεδρο του ΣΚΕΠΑ, κύριε Σοφιανίδη, συνάδελφο. Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την εκπαίδευση, από τις στιγμές δηλαδή που ένας εκπαιδευτικός αισθάνεται όμορφα, γιατί βλέπει τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στο σχολείο, πέρα από την αγωγή που τους προσφέρεται από τους εκπαιδευτικούς, τους παρέχεται και γνώση, η οποία αν θέλετε πιστοποιείται με τους διαγωνισμούς ή με τις εξετάσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους και στη μαθηματική εταιρεία και ειδικότερα στο παράρτημα το δικό μας, το οποίο νομίζω είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια και για αυτή την εκδήλωση, αλλά και για τις προσπάθειες που κάνουν όλο το χρόνο. Επειδή τυχαίνει χρόνια σαν εκπαιδευτικός να τις παρακολουθώ, υπάρχουν πέρα από τα 7 άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές και σε αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή επιτυχία λοιπόν και στη μετέπειτα ζωή στα παιδιά και συγχαρητήρια για τη σημερινή τους βράβευση. Να κλείσουμε τον πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαθηματικής Εταιρείας, τον κύριο Κώστα Βαγιανά. Βλέπετε, εγώ δεν είμαι πολιτικός και έβγαλα το χαρτάκι. Σεβαστοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά και σεβαστοί γονείς. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια προς όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς και σε όσα απλώς συμμετείχαν. Επίσης, σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία των διαγωνισμών και των διορθώσεων, πάντοτε εθελοντικά. Για τα παιδιά, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή τυχάνει να είμαι και εγώ παιδί παραρτήματος πολύ κοντινό, είμαι από τα Τρίκαλα και όσοι σχετίζονται με όλη τη διαδικασία των διαγωνισμών, ξέρετε και τα Τρίκαλα και εσείς
έχετε πάρα πολλές διακρίσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μυστικό ποιο είναι? Το μυστικό είναι το εξής. Επειδή έτυχε να τις βιώσω τις καταστάσεις και εδώ ήμουν πολύ κοντά, σχεδόν τα δύο παρατήματα πρέπει κάποια στιγμή να αδερφοποιηθούν, το τρικάλων και τις ημαθίες. Ποιο είναι το μυστικό? Απευθύνομαι στα παιδιά. Το μυστικό έχει τους εξής βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, αναζήτηση. Να ψάχνουν και να ψάχνονται. Να λειτουργούν ομαδικά. Έτσι λειτουργήσαν ως τώρα και στα Τρίκαλα και αν παρακολουθήσετε, οι επιτυχίες είναι συνεχείς. Όπως και στο δικό σας παράδειγμα. Το δικό σας παράδειγμα, να ξέρετε, ότι είναι, αν μην πω πρωτοπόρο, είναι πρώτο επί σειρά ετών για όλη την Ελλάδα. Αποτελεί παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Προσωπικά το έχω σαν πρότυπο. Παρακολουθώ επί σειρά ετών τις δραστηριότητες του παραδείγματος. Αξίζω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που επί τόσα χρόνια, όλες τις διοικητικές επιτροπές, όλα τα μέλη που βοηθούσαν τις προσπάθειες αυτές και σε σας έχουν αναδείξει το παράδειγμα με βαλκανιάδες. Έχουν διοργανώσει δύο, αν δεν κάνω λάθος, δύο συνέδρια. Δύο βαλκανιάδες δεν νομίζω να είναι άλλη πόλη στην Ελλάδα που να είναι διοργανώσει ως τώρα, εκτός από την Αθήνα. Καλοκαιρινά σχολεία. Επί 9 χρόνια καλοκαιρινά σχολεία. Σας μεταφέρω το γενικό για άλλη μια φορά τις γενικές ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΕ για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε και αξίζουν πολλά μπράβο, πρώτα απ' όλα στα παιδιά να συνεχίσουν τον αγώνα. Άλλωστε η ζωή είναι μια αγώνα και μπράβο προς όλους τους συναδέλφους και τους γονείς, να μην ξεχάσω τους γονείς που ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των παιδιών. Μπράβο σε όλους σας και να μην ξεχνάτε ότι τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που ενώνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βαγγινά.